Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Καθημερινή εκπομπή, ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε τρία θέματα. Την γη, την κυβέρνηση να χαρίζει γη και είδωρ στις εταιρείες. Την ένταξη του Πολάκη πάλι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους, που έχει να κάνει με το έγκλημα στα Τέμπη, τον ΟΣΕ. Θα καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Θανάσιο Αναγνωστόπουλο. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλώς ήρθατε. Χαίρετε, κυρία Θεοδωροπούλου, σε εσάς και τους εξαιρετικούς τηλεθεατές μας που θα παρακολουθήσουν σήμερα την εκπομπή μας. Κύριε Αναγνωστόπουλε, η κυβέρνηση χαρίζει γη και είδωρ, αναγκαστικές απαλωτριώσεις για τις εταιρείες που θα τοποθετήσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά σε μικρές ιδιοκτησίες φωτοβολταϊκών. Δίνει όμως το δικαίωμα στις μεγάλες εταιρείες, με αφορμή το γεγονός ότι πρόκειται για ύψιστη σημασία λόγω της ενεργειακής κρίσης, να μπορέσουν να πάρουν και τα γειτονικά, τα όμορα χωράφια, συνολικά το 20% της έκτασης. Και αυτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι όταν θα γίνουν χιλιάδες στρέμματα, φαντάζομαι θα χαθούν πολλές ιδιοκτησίες. Πολύ σωστά, κυρία Θεοδωροπούλου. Δεν μιλάμε δηλαδή ότι θα χαθεί το 20% από ένα χωράφι και θα μας μείνει το υπόλοιπο. Μιλάμε για 20% της έκτασης που θα γίνει το πάρκο. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Που σημαίνει ότι αν είναι κάποιες χιλιάδες στρέμματα ένα τέτοιο πάρκο, θα μπορούσε λοιπόν να πάρει πολλές ιδιοκτησίες πολλών αγροτών, γιατί συνήθως είναι περιοχές που είτε είναι αγροτικές περιοχές ή ακόμη και δασικές εκτάσεις που... Και δασικές εκτάσεις. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτό το άρθρο 163, όπως έχει χαρακτηριστεί με το πολυνομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί, βλέπουμε λοιπόν ότι ακριβώς αυτό το 20% της έκτασης που η εταιρεία, όπως πολύ ορθά αναφέρατε, θα έχει την έκτασή της, άρα 20% επιπλέον αυτής της έκτασης. Άρα μιλάμε για, όπως είπατε, για πολλές ιδιοκτησίες, για πολλούς ιδιοκτήτες που θα χάσουν τη γη τους, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι δεν έχουν τεράστιες ιδιοκτησίες τα χωράφια. Ναι, όλα στην Ελλάδα είναι μικρές ιδιοκτησίες. 3 στρέμματα, 5 στρέμματα, 20 στρέμματα. Όταν θα μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα, καταλαβαίνουμε ότι το 20% των χιλιάδων στρεμμάτων θα περιέχει πολλές ιδιοκτησίες μέσα. Ακριβώς. Και μάλιστα να θυμίσω ότι υπήρχε και ένα σχετικό, για να δούμε ότι όλα συνδέονται. Εκτός το ότι από το 1923 που έχει για πρώτη φορά φτιαχτεί ο νόμος για την πολεοδόμηση της χώρας, και τότε βλέπουμε εκεί σε αυτό το νομοσχέδιο, το νόμο, ότι υπάρχουν οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις και μέσα από μια διαδικασία που τις έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, βλέπουμε σήμερα να βιώνουμε και αυτό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε το 2019 σε μια συνέντευξη που έδινε τότε στο Χατζηνικολάου και έλεγε ότι θα αναλάβει προσωπικά να πουλήσει τη χώρα. Λέτε ότι αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς βλέπουμε συμβαίνει. Να συμβαίνει αυτή τη μπροστά στιγμή. Μπροστά στα μάτια μας. Ακριβώς. Είναι συνεπής λοιπόν με αυτά που είχε εξαγγείλει, που ο ίδιος είχε εξαγγείλει, και πραγματικά βλέπουμε ακριβώς αυτό να συμβαίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία των νομοσχεδίων αυτών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι μας έχουμε καταλάβει ότι η αναγκαστική απαλωτρίωση έχει και μία αποζημίωση. Γιατί μέχρι στιγμής γινόταν από το κράτος. Αυτή η αποζημίωση θα δοθεί από το δημόσιο? Αυτό μένει να το δούμε αναλυτικά, πώς ακριβώς θα χρειάζεται να γίνονται αυτές οι απαλωτριώσεις, οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις όμως, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προσβληθούν αυτές οι απαλωτριώσεις, όπως βλέπαμε και παλαιότερα, ότι δεν θα μπορούν να ανακοπούν αυτές οι απαλωτριώσεις. Μάλιστα. Άρα χάνουμε αγροτική γη, κύριε Αναγνωστόπουλε. Πολύ σωστά το είπατε, ξεπουλάνε τη γη των Ελλήνων. Μέσα σε μια κατάσταση που έχουμε ανάγκη, ναι μεν και την ενέργεια, αλλά έχουμε ανάγκη και την αγροτική γη παράλληλα. Γιατί έχουμε μεν ενεργειακή κρίση και με αφορμή αυτό δείχνει το δρόμο η κυβέρνηση, ή τουλάχιστον έχει επιλέξει, με αφορμή την κλιματική αλλαγή, να περάσουμε στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά ουσιαστικά έχουμε και μια τεράστια κρίση
που έχει να κάνει με τις τιμές των τροφίμων και καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ανεξάρτητη σε αυτό το κομμάτι, δεν είναι αυτόνομη. Έχουμε πολύ μεγάλες εισαγωγές. Με τη γη που έχουμε, για να σταθώ σε αυτό που αναφέρατε μόλις, με τη γη που διαθέτουμε ως Ελλάς, θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκεις και ακόμα και να εξάγουμε προϊόντα, αλλά από τότε που έχουμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχουμε παρακολουθήσει, κύριε Θεοδωροπούλ? Έχουμε δει να δίνονται επιδοτήσεις, να ξεριζώνονται τα ελαιόδεντρα, να καταστρέφονται καλλιέργειες και ουσιαστικά έχουμε μείνει να εισάγουμε τόσα προϊόντα που θα μπορούσαμε να τα παράξουμε. Από την άλλη πλευρά, όπως είπατε, αυτό το κομμάτι το έχουν εντάξει στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε αναδείξει πολλές φορές και έχουμε αναφερθεί ότι θέμα κλιματικής αλλαγής στην ουσία δεν υφίσταται. Από ποια έννοια? Από την έννοια ότι και παλαιότερα ο πλανήτης είχε υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι έχει σήμερα. Άρα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα σχέδιο που να εκτραπεί κατά κάποιο τρόπο η παραγωγή της ενέργειας σε αυτές τις πηγές ενέργειας που, όπως έχουμε αναδείξει και άλλοι συνέλληνές μου σε άλλες εκπομπές, ειδικά μιλώντας για τις ανεμογεννήτριες, είναι πολύ επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Αλλά και όσον αφορά τα πάρκα, τα ηλιακά, εκεί πάλι βλέπουμε να μετατρέπεται η αγροτική γη που θα μπορούσε να μας δώσει όλη αυτή την παραγωγή που χρειαζόμαστε, να μετατρέπεται απλά σε ένα πάρκο με φωτοβολταϊκά. Ουσιαστικά που χαρίζεται, δεν μετατρέπεται. Βεβαίως, χαρίζεται. Κάποιος άλλος θα βγάλει κέρδος από εκεί. Ακριβώς. Και ουσιαστικά δίνεται γη ελληνική, χαρίζεται σε ξένες εταιρείες, γιατί εδώ έχω ένα δημοσίευμα για 6 μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και έχουν συμπράξεις με εταιρείες του εξωτερικού. Βεβαίως. Είναι οι λεγόμενοι επενδυτές που όμως έχουμε δει κατά κανόνα να συμβαίνει αυτό, όπως συνέβη και με την ηλεκτρική ενέργεια φυσικά και είδαμε που με το χρηματιστήριο της ενέργειας πόσο ψηλά έφτασαν οι τιμές. Το ίδιο θα συμβαίνει φυσικά και πάλι με τα πάρκα αυτά. Τους δίνεται η δυνατότητα δηλαδή να πάρουν τη γη, όπως αναφέραμε σωστά, με αυτό το 20%. Και τώρα έχουν ανακοινώσει εντωμεταξύ και για την δυνατότητα των πολιτών να βάλουν δικά τους φωτοβολταϊκά στις στέγες. Μόλις τώρα το άκουσα να ανακοινώνεται αυτό. Ήταν κάτι που είχε εξαγγελθεί από την Θεσσαλονίκη, από την έκθεση. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων στην ενέργεια. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κλίμα θα έλεγα, ουσιαστικά χαρίζουν και την ή παραχωρούν για 40 χρόνια τουλάχιστον, όπως αναφέρει ο νόμος, θα παραχωρηθούν αυτές οι εκτάσεις. Σωστά. Γιατί επιμένουμε όταν βλέπουμε ότι η ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα ουσιαστικά με τον τρόπο που συμβαίνει έχει αποτύχει? Γιατί αυτό βλέπουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι εταιρείες δεν επενδύουν, δεν είναι επενδυτές, είναι κρατικοδίαιτες εταιρείες. Δηλαδή, ουσιαστικά αρμέγουν το δημόσιο. Γιατί χρειαζόμαστε μια εταιρεία για να κάνει αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπορούσε να το κάνει το δημόσιο? Και να παραμείνει στα χέρια ή τουλάχιστον να διατεθεί γη η οποία δεν είναι εκμεταλλεύσιμη αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Αυτό είναι το ερώτημα όλων μας. Αλλά φυσικά υπακούν στο δόγμα του φιλελευθερισμού, ουσιαστικά δηλαδή θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα για να περάσουν στην ολιγαρχία τη λεγόμενη και φυσικά στις πολυεθνικές εταιρείες και να είναι οι πολίτες δέσμοι και δούλοι στην πραγματικότητα αυτών των εταιριών. Άρα λοιπόν εμείς ερχόμαστε σαν Ελλήνων Συνέλευσης και μέσα από τη διαδικασία των προγραμματικών μας δηλώσεων έχουμε να αντιτείνουμε απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει και ακριβώς αναφέρουμε ότι η ενέργεια είναι ένα θείο δώρο και σαν τέτοιο που είναι δεν μπορεί αυτό να εκχωρείται σε ολιγάρχες και να εκμεταλλεύονται την ενέργεια εις βάρος των πολιτών. Που σημαίνει, για να καταλάβουμε, αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα δοθεί και γη. Έτσι, δεν θα πάρουμε γη από αγρότες για να μπορέσει... Στην Ελλήνων πολιτεία η ενέργεια θα παράγεται με φυσικούς τρόπους
κοντά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και φυσικά δεν θα είναι θέμα μερικών ολιγαρχών. Απέναντίας, προβλέπουμε στην Ελλήνων Πολιτεία να δοθεί γη στους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς και μάλιστα για γεωργική καλλιέργεια και παραγωγή και με φυσικούς πόρους και όχι γενετικά τροποποιημένους και χωρίς να έχουν και τη δυνατότητα μάλιστα να την πουλήσουν αυτή τη γη. Δηλαδή η ελληνική γη θα μένει πάντα στο ελληνικό έθνος, στην κυριολεξία. Άρα λέτε ότι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι περνάει γη σε ξένα χέρια, χάνεται από το ελληνικό έθνος. Ακριβώς, ακριβώς. Και παράλληλα, μία πολιτεία για να είναι σωστή και να έχει το σεβασμό των πολιτών δεν μπορεί να κάνει τέτοιες διακρίσεις και μάλιστα ειδικά για ομάδες όπως είναι οι εταιρείες. Να δίνει προνόμια λοιπόν σε τέτοιες ομάδες ή ακόμα και σε... Να δίνει το δικαίωμα, λέτε, να κάνουν αναγκαστικές απαλλατριώσεις. Ακριβώς. Όμως εδώ έχει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Υπάρχει ενεργειακή κρίση. Αυτό το θεωρούμε όλοι δεδομένο. Έτσι. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η απλά η λύση που προτείνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ίσως δεν είναι και η αποδεκτή και η καταλληλότερη για να εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή. Σωστά. Η λύση αυτή δεν είναι καθαρά της κυβέρνησης, είναι μια λύση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά προωθούνται δηλαδή τα προϊόντα να εστιάσω και να πω καθαρά της Γερμανίας, γιατί από εκεί έρχονται τα περισσότερα προϊόντα, είτε αφορά αυτό τους ανεμογεννήτριες, είτε τα πάνελ. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά τι κάνουμε, εξασφαλίζουμε τις μεγάλες βιομηχανίες, τις πολυεθνικές εταιρείες, για να έχουν παραγωγή και έσοδα. Ναι, αλλά η δική μας κυβέρνηση, ας πούμε, ποια είναι η σύνδεση που έχει με αυτό, ποιο είναι το κέρδος μάλλον που έχει. Το να εισάγει προϊόντα από την τεχνολογία μάλλον, από τη Γερμανία και από άλλες χώρες, ποιο θα είναι το κέρδος. Δεν υπάρχει κέρδος για τον πολίτη ειδικά. Όχι. Όταν μπορούσαμε να έχουμε εδώ την παραγωγή με δικούς μας τρόπους και μάλιστα και με προχωρημένες τεχνολογίες και με τη χρήση για την ενέργεια του υδρογόνου, για παράδειγμα, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά με τα συμφέροντα τα ιδιωτικά των κυβερνώντων, των επικυρίαρχων ουσιαστικά. Ναι, αυτό θέλω να μου εξηγήσετε λίγο, τη σχέση μεταξύ των συμφερόντων των κυβερνώντων και των εταιριών. Ουσιαστικά είναι και δαιμονευόμενοι, πολύ απλά. Είναι κάτι που είναι γνωστό σε όλους μας πλέον, ότι αυτοί οι κύριοι εκτελούν σχέδια των αφεντικών τους. Δεν είναι για τους Έλληνες πολίτες. Ναι, μπορεί να το βλέπουμε σε άλλες καταστάσεις, όμως εδώ λέμε ότι υπάρχει ενεργειακή κρίση και υπάρχει μία προτινόμενη λύση. Σωστά. Τη σύνδεση μεταξύ του συμφέροντος των κυβερνώντων και των εταιριών των γερμανικών. Ναι. Οπότε, εσείς τι προτείνετε στο κομμάτι της ενέργειας? Στο θέμα της ενέργειας, λοιπόν, θα... Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν συμφωνείτε με την όλη διαδικασία. Στην Ελλήνων Πολιτεία, στο θέμα της ενέργειας, η ενέργεια θα σταματήσει να είναι στοιχείο και στοιχείο εκμετάλλευσης ουσιαστικά των ολιγαρχών και των επικυρίαρχων. Θα περάσει στην δημόσια... Αυτό σημαίνει, κύριε Αναγνωστόπουλε, μου επιτρέπετε, αυτό σημαίνει ότι απλά η γη δεν θα παραχωρηθεί σε εταιρείες, αλλά θα συνεχίσει να την έχει το δημόσιο και θα γίνει φωτοβολταϊκά, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, αλλά και πάλι θα έχουν στερηθεί ιδιοκτησίες και αγροτική γη. Ή θα πάμε σε το άλλη πιο τεχνολογία. Πιθανό είναι θα πάμε σε άλλη τεχνολογία που δεν θα έχουμε ανάγκη τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά πάρκα, γιατί όπως προανέφερα θα υπάρχουν άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας, πολύ πιο φυσικές και στο περιβάλλον και στους πολίτες. Και παράλληλα χωρίς να επιβαρύνουν κανέναν. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι όλα για τον Έλληνα πολίτη, άρα το κέρδος που θα προέρχεται μέσα από τη διαδικασία της ενέργειας δεν θα είναι για να κερδίσουν κάποιοι, αλλά μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, γιατί και η ενέργεια, όπως και το νερό, που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή μας, είναι θεία δώρα που αποτελούν αγαθά για τον κάθε πολίτη, άρα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορεύματος δηλαδή και εκμετάλλευσης, όπως συμβαίνει και όπως προσπαθεί να συμβεί και με το νερό παράλληλα.
Και είδαμε και έχουμε βιώσει πόσο ψηλές τιμές έχουν κινηθεί στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Με όλους τους παρόχους που είδαμε, οι οποίοι πάλι είναι κρατικοδίαιτοι. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Δυναμικός. Τιμή μου που ήμουν κοντά σας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα, που δεν είναι άλλο από την επανένταξη του κυρίου Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να καλωσορίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Εφρεμίδου. Κυρία Εφρεμίδου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κυρία Θεοδωροπούλου. Καλησπέρα στους θεατές της εκπομπής σας. Κυρία Εφρεμίδου, μαζί είχαμε κάνει την προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσαμε για τον Πολάκη, γιατί έφυγε, τι είχε συμβεί. Έχουμε μία διαδρομή του Πολάκη, μία φεύγει, μία έρχεται, θα ξαναφύγει, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Μία πάει, μία τον θέλουν, μία τον ξαναπαίρνουν, τώρα φύγε, τώρα έλα. Να θυμίσουμε σε όλους, να το ξεκινήσουμε, γιατί αρχικά είχε ξεκινήσει το θέμα με τον κύριο Πολάκη. Να θυμίσουμε τι είχε κάνει, ποιες αναρτήσεις. Είχε κάνει μια ανάρτηση η οποία ήταν και πιο σημαντική. Και στην ανάρτηση αυτή, φυσικά συνοδευόταν και από φωτογραφίες δημοσιογράφων, δικαστών και κάποιον άλλον. Και προτάσεις. Είχε κάνει και προτάσεις. Και έκανε και προτάσεις. Αυτό αν είναι δυνατόν, γιατί το να περάσει κάποιος, ξέρετε, από τη σοβαρότητα στη γελιότητα, η απόσταση είναι μηδαμινή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος από μια σοβαρότητα μπορεί να περάσει στη γελιότητα και να δημιουργήσει... Για τον ίδιο βασικά αυτό συμβαίνει, αλλά πολλές φορές όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα, πρέπει αυτοί να κρίνονται και με μία άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δηλώνει αυτά που δήλωνε μέσα από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης και μετά την τιμωρία του μέσα εισαγωγικά, την παραπομπή του και την αποπομπή του από το κόμμα, να βγάζει μια άλλη επιστολή η οποία αποδεικνύει και το ποιόν του, έτσι, δείχνει ακριβώς το ποιος είναι. Να τα πάρουμε σιγά-σιγά, λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς έχει πει, σιγά, για να μην μπερδέψουμε. Λοιπόν, ξεκινάει με φωτογραφία των δημοσιογράφων και κάποιων δικαστών και γράφει από κάτω, εάν δεν καθαρίσουμε από αυτούς, δεν θα είναι αλλιώς την άλλη φορά. Κάνει και κάποιες προτάσεις, θέλει επαναφορά των ρυθμίσεων του νόμου Παπά που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, τέρμα στις λίστες Πέτσα, τα λεφτά πίσω από τα κανάλια, θελουσία έξοδος στους δικαστές άνω των 60, δεύτερη σχολή δικαστών με παραγωγή 500 δικαστών το χρόνο για τα 4 χρόνια, ενοποίηση προανάκρισης με κύρια ανάκριση για υποθέσεις διασπάθησης δημοσίου χρήματος, όπως και μέγιστη αναβολή ενός μήνα. Κατάργηση ΑΔΕ, ήταν η εκπομπή που είχαμε κάνει για την ΑΔΕ. Εδώ να θυμίσουμε ότι εκείνοι την είχαν ψηφίσει, την ΑΔΕ. Απόλυση του Πιτσιλή και επαναφορά της σύσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικών και στις εφορίες. Ουσιαστικά έμεσα παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή δεν εισπράττει το Υπουργείο Οικονομικών και το Δημόσιο. Κατάργηση του πτωχευτικού νόμου του Μητσοτάκη, νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες. Μετατροπή των κόκκινων δανείων σε χρεωλητικά. Τον διαγράφουν λοιπόν μετά από αυτές τις προτάσεις, γιατί πηγαίνει κόντρα στις προγραμματικές δηλώσεις και στις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Απειλείται. Αυτά που αναφέρει, απειλείται. Είναι αυτά που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όχι, απλά το λέω για την ιστορία. Απειλείται λοιπόν από μηνύσεις από δημοσιογράφους και κανάλια και ουσιαστικά στέλνει το τελευταίο 17 Μαρτίου, στέλνει και μία επιστολή που χίλια συγγνώμη, δεν εννοούσα, εγώ ήμουνα μέσα στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ τον ξαναδέχεται. Ενώ τον είχε διαγράψει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τον ξαναδέχεται. Και τελικά έχουμε ένα μπρος-πίσω, ένα τρενάκι. Μπρος-πίσω πηγαίνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Αυτό τώρα είναι ένα κόμμα και είναι μια πολιτική η οποία διεκδικεί την ελληνική κυβέρνηση, την ελληνική διοίκηση. Πάει να διοικήσει και έχει ήδη διοικήσει. Και έχει ήδη ψηφίσει τους νόμους που προτείνει ο κύριος Πολάκης να καταργηθούν. Αυτό εδώ
Δεν ξέρω πώς θα γινόταν σε μια ψυχανάλυση, αν υπήρχε κάποιος ειδικός να μας έλεγε τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί όλα αυτά που ανέφερε σε ανάρτησή του ο κύριος Πολάκης, πολλά από αυτά ήταν που τα είχε ψηφίσει το ίδιο κόμμα, δηλαδή η ΑΔΕ. Ναι, και ξέχασα να πω και για τις τράπεζες, ότι θέλει έλεγχο σε μία από τις συστημικές τράπεζες. Οι άλλες είναι εντάξει, θα διαλέξουμε μία στην τύχη. Υπάρχει δηλαδή μία κατάσταση, η οποία όποιος γνωρίζει και όποιος ασχοληθεί με την πολιτική, βλέπει έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ύξης αφήξης, δημιουργεί όλο αυτό μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι δημόσιο πρόσωπο ο κύριος Πολάκης. Και σαν δημόσιο πρόσωπο εκτίθεται με αυτά που λέει. Έχει δεν κυβερνήσει, κυρία Εφρεμιδού. Ο κύριος Πολάκης έχει κυβερνήσει, έχει υπάρξει σε κυβέρνηση. Και έχει ψηφίσει τους νόμους που ζητάει τώρα να διαγραφούν και να αλλάξουν. Ακριβώς. Από τη μία αναφέρεται συγκεκριμένα και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέει μέσα στην ανάρτησή του και παραδέχεται ο ίδιος δηλαδή ότι η ίδρυση της ΑΔΕ είχε ως συνέπεια ότι όλη η ίσπραξη των φόρων γίνεται σε αυτή την, από την ανεξάρτητη αυτή αρχή. Το παραδέχεται. Ναι, δεν το παραδέχεται. Φυσικά. Μετά πάμε που λέει παρακάτω στο δημόσιο έλεγχο τουλάχιστον 4 συστημικών, θα επιλέξουμε, όπως είπατε, κάποιο τράπεζα. Μία από τις 4, λέει. Μία από τις 4. Ναι, τουλάχιστον μία. Τουλάχιστον μία, που σημαίνει μπορεί και τις 4, καλά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά λέει και κατάργηση του τάφη σίγμα, γιατί μέσα στο νόμο της ίδρυσης της ΑΔΕ ήταν και το τάφη σίγμα και, όλοι οι συμμετοχές αυτές του δημοσίου που πέρασαν σε αυτό το ταμείο και βασικά η περιουσία του ελληνικού δημοσίου που έγινε έγινε ιδιωτική περιουσία για να πουληθεί, για να ιδιωτικοποιηθεί. Έτσι όπως τότε λέγαν οι ίδιοι, ήταν μια προϋπόθεση που είχαν θέσει η Τρόικα, ναι. Και έπρεπε αυτοί να την ψηφίσουν και ότι μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά θα κερδίσει το κράτος. Αυτά ήταν, να μην τα ξεχνάμε, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτοί ποντάρουν στο ότι ο πολίτης ξεχνάει. Ξεχνάει και μάλιστα πολύ γρήγορα ξεχνάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς για να του θυμίσουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο κύριος Πολάκης, λοιπόν, τα έχει ψηφίσει όλα αυτά, βγήκε μετά σε μια ανάρτησή του και τα έγραψε και είπε αυτά. Και έρχεται μετά από λίγο, εφόσον γίνεται η παραπομπή του στα όργανα και του κόμματός του, να φέρει και μια άλλη επιστολή, που αυτή η επιστολή, κυρία Θεοδωροπούλου, και αυτή, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο γράφεται, έχει κάποια σημεία που πρέπει να διαβαστούν για να κατανοήσουμε, λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος Πολάκης. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης του στο ΣΥΡΙΖΑ που συμβαίνει αυτό. Αυτό κόβει οριζόντια όλα τα κόμματα που έχουν περάσει στην χώρα μας και το έχουμε δει και άλλες φορές. Με ένα τέτοιο είδος αλυσβερίσι, φύγε εσύ, έλα εσύ, όχι θα πας εσύ στο άλλο κόμμα και ξεκινάει από αριστερά και καταλήγει δεξιά και από δεξιά καταλήγουν αριστερά. Τα είδαμε αυτά, τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός, δεν θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δείτε όμως εδώ τι λέει σε κάποιο σημείο που θέλω, εκτός το ότι μιλάει παραπάνω για την επικείμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αλλά και της Επιτροπής Δεοντολογίας, αναφέρει. Σε ό,τι αφορά την ανάρτησή μου σχετικά με τη σύνθεση ψηφοδελτίων, παρά το ότι αποτέλεσε αντίδραση στη δικαιολογημένη έκπληξή μου και μου προκάλεσε η ανακοίνωση του γραφείου τύπου, αναγνωρίζω εντούτοις ότι αποτέλεσε αστοχία, καθώς υπάρχουν κομματικά ζητήματα που δεν πρέπει να συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, αλλά να επιλύονται εντός των οργάνων του κόμματος. Εγώ αυτό που θέλω σήμερα να δούμε μαζί με τους πολίτες και να καταλάβουμε, είναι ακριβώς αυτό τη λέξη κόμμα και το κόμμα ή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να φέρονται σε δημόσιο διάλογο και υπάρχει και ένα παρασκήνιο που συζητείτε και ουσιαστικά ένα άλλο φαίνεστε για τους πολίτες και μία άλλη αλήθεια από πίσω. Γιατί ουσιαστικά ο κύριος Πολάκης με αυτό που διαβάσατε αυτό μας λέει. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό το διάβασα, για να τονιστεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς το είπατε. Αυτές οι ανταλλαγές, αυτές οι συζητήσεις μέσα στα κόμματα και το, που δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες. Γιατί οι πολίτες στην ουσία είναι έξω από αυτό. Γιατί τα κόμματα, κυρία Θεοδωροπούλου, στην ουσία, και αυτό είναι που θα πρέπει να δούμε,
είναι ότι δεν αποτελούν στοιχείο της πραγματικής δημοκρατίας. Όσο και αν θέλουν, τόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, τόσοι πολλοί να μας πείσουν ότι η κομματοκρατία είναι δημοκρατία, αυτό ήρθε η ώρα, επιτέλους, και πρέπει όλοι να το καταλάβουν ότι δεν έχει καμία σχέση η δημοκρατία με τα κόμματα. Το κόμμα κομματιάζει την κοινωνία, ενώ στην πραγματική δημοκρατία η ένωση των πολιτών είναι το ίδιο το κράτος. Δεν μπορεί να ακούω από ανθρώπους που βρέθηκαν στη Βουλή και άκουσα αυτές τις ημέρες, κάποιους που ήταν στη Βουλή μέσα, που έχουν φύγει τέλος πάντων από τα κόμματα αυτά, είχαν κάνει και κάποιες άλλες κομματικές συμμαχίες, να αναφέρονται και να λένε ότι ποιος φταίει για όλο αυτό που συμβαίνουν, δείγμα ας πούμε για το ατέμπι που έγινε, φταίει το κράτος. Φταίει το κράτος. Το κράτος είμαστε όλοι εμείς. Άλλο το. Φταίει η κομματοκρατία. Πρέπει να δώσουμε όνομα. Πρέπει να δώσουμε και τα ονοματεπώνυμα. Πλέον όταν στοχεύουμε και μιλάμε ποιοι είναι αυτοί που είναι κατά των πολιτών, πρέπει να λέμε και τα ονόματά τους. Έχουν και ονοματεπώνυμο οι πολιτικοί και έχουν και επωνυμία και οι κομματικοί τους μηχανισμοί. Δεν είναι κάτι στον αέρα. Δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν μπορεί να λέμε φταίει το κράτος. Δεν φταίει το κράτος, κύριε Θεοδωροπούλου. Φταίνε τα κόμματα. Αυτό είναι ένα δείγμα. Ο κύριος Πολάκης είναι ένα δείγμα αυτή τη στιγμή. Που ναι, δείχνει και αποτυπώνει ακριβώς αυτή την ανταλλαγή που συμβαίνει μέσα στα κόμματα. Και αυτό τι μπορεί να έχει. Έχει μεγάλες προεκτάσεις και έχουν γραφεί από πάρα πολλές αναλύσεις για τη θέση, τι είπανε κάποιοι που ήταν του ίδιου κόμματος για τον ίδιο, κάποιες αντιδράσεις που υπήρχαν για το αν θα γυρίσει πίσω κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τον πολίτη, αλλά ενδιαφέρονται αν το κόμμα τους θα κυβερνήσει και αν αυτοί θα πάρουν τις άλλες θέσεις για να μπορέσουν να κερδίσουν αυτά που κερδίζουν τόσα χρόνια. Αυτά είναι τα κόμματα και αυτές είναι οι συμπεριφορές τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο για έναν πολίτη να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ κομματοκρατίας και δημοκρατίας όταν τα τελευταία 200 χρόνια δεν έχουμε ζήσει σε περιβάλλον δημοκρατίας παρά σε περιβάλλον κομματοκρατίας. Και να μην το πάω πιο πίσω ότι αυτό είναι κατάλοιπο και κληρονομιά από την Οθωμανική κατοχή, ότι από εκεί ξεκινάει και συνεχίζει. Έρχεται πολύ πιο πίσω να γνωρίζετε αυτό, είναι πολύ πιο πίσω. Και μέσα στον χρόνο άρχισε να προσπαθούν να το δώσουν, να αλλάξουν τις έννοιες και τις αλλάζουν συνέχεια τις έννοιες. Και το έχουν παραδειχθεί και δημόσια οι ίδιοι ότι το έχουν κάνει αυτό και ονομάσαν την ολιγαρχία, αυτή την κομματική ολιγαρχία, την ονομάσαν δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση η πραγματική δημοκρατία. Γι' αυτό και ο πολίτης αυτή τη στιγμή βιώνει αυτό το άδικο. Γιατί η αιτία όλων αυτών είναι αυτό το κομμάτιασμα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να μιλάμε για δημόσιο και να έχουμε 6-7 κόμματα που εναλλάσσονται επάνω, που στην ίδια μας τη ζωή εναλλάσσονται και ελέγχουν τόσο τον πλούτο, όλο τον πλούτο, τόσο τον πνευματικό, όσο και τον υλικό. Έχουν ήδη εγκαταστήσει μέσα μας, μέσα στην νόηση των ανθρώπων, έννοιες, αλλά και έχουν δημιουργήσει δομές, πραγματικά δομές, που αυτές οι δομές κινούνται κατά των ίδιων των ανθρώπων και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να το σταματήσουν. Να κάνω μία ερώτηση, γιατί σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και στους τηλεθεατές μας και στον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει και η Ελλήνων Συνέλευση φέρεται να είναι ένα κόμμα. Ποια είναι η διαφορά? Γιατί σας ακούω να κατηγορείτε τα κόμματα. Όμως, στα μάτια του κόσμου, και η Ελλήνων Συνέλευση είναι ένα κόμμα. Όχι. Εδώ αυτό ακριβώς το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, αλλά θα το ξαναπούμε. Έχουμε ένα πολιτικό φορέα και ξέρετε, μετά την ίδρυση, την αναφορά ως πολιτικού φορέα, ξαφνικά από εκεί και πέρα όποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποιους κομματικούς μηχανισμούς, τους ονόμασαν και πολιτικούς φορείς. Είναι ένας φορέας που φέρνει τους πολίτες, τους φέρνει μπροστά. Γι' αυτό θα δείτε σε εμάς, στην Ελλήνων Συνέλευση, θα δείτε απλούς ανθρώπους που βγήκαμε και μπήκαμε σε μια διαδικασία της υποψηφιότητας. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε καμιά κομματική πασαρέλα και δεν βάζει
το κόμμα, το ποιοι θα είναι οι υποψήφοι, αλλά καλούμε όλους τους πολίτες να μετέχουν αυτές τις διαδικασίες, να έρθουν. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από τη βάση και δίνουμε το λόγο πλέον, δίνουμε το δικαίωμα που το έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά έτσι όπως έχουν στηθεί και εμείς ακολουθούμε με κάθε νομιμότητα σεβόμενοι όπως είναι τώρα το κράτος, δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν και να μπουν σε αυτή την όμορφη διαδικασία, να γίνουν οι ίδιοι υποψήφοι. Βλέπετε μια διαφορά που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενώ στα κόμματα ξαφνικά βλέπεις να έχεις υποψήφιους, είτε που θα είναι από τζάκια, είτε που δεν τους ξέρεις και καθόλου, είτε θα είναι από ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον και ξαφνικά λέει το κόμμα, βάζω στο ψηφοδέλτιό μου του τάδε τάδε και σας πληροφορώ ότι οι πολίτες τοπικά δεν τους γνωρίζουν καν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί ούτε καν μένουν στις περιοχές αυτές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που είναι πάρα πολύ, είναι επαγγελματικό αυτό. Εδώ έχουμε μία αλλαγή λοιπόν. Πρώτον, έχουμε αλλαγή στο πώς εμείς βλέπουμε ακόμη και στον πολιτικό φορέα τις διαδικασίες μέσα στον ίδιο πολιτικό φορέα. Δηλαδή απευθυνόμαστε στους πολίτες και οι πολίτες αποτελούν τη βάση για να μπορέσουμε να πάμε προς τους ομόκεντρους κύκλους, προς τον τελευταίο κύκλο που έχει τη θεματοφυλακή της όλης διαδικασίας. Δεν υπάρχουν διαδικασίες και προκαλώ κυρία Θεοδωροπούλου, τους πολίτες εκεί έξω, να μελετήσουν τις ιδρυτικές διακηρύξεις όλων των κομμάτων που πήγαμε όλοι και έχουμε ψηφίσει. Και ας μελετήσουν με νόηση και τη δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Εκεί θα δείτε και την απόλυτη διαφορά. Την απόλυτη και την πραγματική διαφορά. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πραγματικά θα πονέσει ο Έλληνας που ψήφιζε όλα αυτά τα κόμματα για το τι γράφονται στις ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων αυτών. Θα τρομάξει, κυρία Θεοδωροπούλου, πραγματικά. Και έχουν γίνει και εκπομπές επάνω σε αυτό. Τι γράφουν, τι είναι οι ιδρυτικές διακηρύξεις των άλλων, των κομμάτων τελικά και τι είναι ο πολιτικός φορέας. Άρα λοιπόν εμείς ξεκινάμε από τη βάση που είναι ο ίδιος ο πολίτης. Ορίζουμε τον πολίτη και τον καλούμε να ενεργοποιηθεί. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά που έννοιες όπως η δημοκρατία παίρνουν την πραγματική της διάσταση. Δεν μπορεί να μιλάμε για δημοκρατία και να μην αναφερόμαστε για τη δημόσια διοίκηση. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα και ένα άλλο κόμμα να λέει διαφορετικά πράγματα αφού είμαστε εμείς και οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες και οι ανάγκες είναι ίδιες και ο πλούτος που παράγουμε είναι ίδιος. Πώς λοιπόν χωρίς νόηση τη μία πλευρά να λέει τα άλλα και η άλλη να λέει άλλα, αλλά επί της ουσίας παρατηρούμε ότι στις εναλλαγές τους ποτέ και κανένα κόμμα, κυρία Θεοδωροπούλου, δεν, ενώ κατηγορούσε το άλλο, όταν ανέλαβε αυτό δεν κοίταξε να καταργήσει αυτό που κατηγορούσε. Ως δείγμα, υπόθεση της Μακεδονίας. Βγαίνανε λοιπόν οι νεοδημοκράτες για να πάρουν τις ψήφους, να τις πάρουν, λέγαν διάφορα, όταν αυτοί ανέλαβαν την κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι δεν θα δεχθεί τον πρόεδρο των Σκοπίων, μια χαρά τον δέχθηκε και μια χαρά τον προσφώνησε ως Βόρεια Μακεδονία. Βλέπουμε λοιπόν τις γελιότητες. Άρα στην ουσία αυτό που μας λέτε είναι ότι παίζεται μία απάτη με τους ψηφοφόρους. Κοροϊδεύουμε τους ψηφοφόρους. Και ίσως και αυτό με τον Πολάκη που βλέπουμε τώρα την εξαγγελία ότι τα παίρνουμε πίσω και τελικά παίρνει πίσω ο Πολάκη στις θέσεις του, είναι και αυτό μία απάτη για τους ψηφοφόρους. Δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει να μαζέψει κόσμο σαν να μιλάει μέσα από την κλειδαρότρυπα, σαν να ψιθυρίζει δηλαδή στο αυτή του κόσμου ότι να τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να βγούμε να το πούμε. Αλλά σαν κυβέρνηση τα ψηφίσανε. Μα και αυτό το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται σε όλες τις κυβερνήσεις. Ο κύριος Πολάκης έκανε και ανάρτηση και μάλιστα λέει σιγά μην τους κάναμε το χατήρι. Ακούστε τώρα ο τρόπος με τον οποίο μιλάει. Και η Κρήτη δείχνει το δρόμο. Γιατί ξέρει καλά το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα ότι πρέπει να έχει τους κατάλληλους. Δηλαδή δημιούργησε ένα περιβάλλον τζάμπα μαγιάς, να το πω έτσι, που περνάει σε κάποιες τοπικές περιοχές, έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Και μετά το αλλάζουμε, γράφουμε και μία επιστολή έτσι
Κάπως καλή, έτσι κάπως είναι μεταξύ άλλο πρόσωπο για τον κόσμο μια... και άλλο πρόσωπο μέσα στο κόμμα. Στο κόμμα ακριβώς, είμαστε στρατιωτά ακριβώς. Και στον κόσμο έχουμε λίγο τσαμπουκά και μαγιά. Αλλά ουσιαστικά δεν επενδύουμε ή δεν, ναι, δεν απαιτούμε να έχουμε δική μας θέση και να περάσει η άποψή μας μέσα σε ένα κόμμα. Αυτό δηλαδή εννοείται μπορεί να μην συμβαίνει με την Ελλήνων Συνέλευσης. Αν κάποιος έχει μία πρόταση, μπορεί να ακουστεί. Δεν Μα υπάρχει να και στην Ελλήνων Συνέλευσης μία συγκεκριμένη γραμμή. Πρέπει να ακούγεται η κάθε πρόταση, να φιλτράρεται με νόηση. Γι' αυτό και στην ιδρυτική μας διακήρυξη έχουμε μιλήσει για το αξιακό. Και το πρώτο είναι η λογική. Υπάρχει καμία, βλέπετε καμία λογική τώρα στα λεγόμενα εδώ ενός ανθρώπου που αυτός θα κληθεί να πάει να κυβερνήσει τη χώρα και έχει κυβερνήσει κιόλας. Άρα λοιπόν η λογική πρέπει να κυβερνά όλους αυτούς που θα μετέχουν σε μία κυβέρνηση που θα πάρουν την δημόσια διοίκηση στα χέρια τους. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο, εννοείται ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που ουσιαστικά μία λέει το ένα και μία το νερί. Όλοι όσοι αυτή τη στιγμή θα μπουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων και αυτών που έχουν εκλεγεί στις κυβερνήσεις, κύριε Θεοδωροπούλου, έχουν αποδείξει οι ίδιοι σαν προσωπικότητες ότι δεν μπορεί κανένας να τους εμπιστευτεί και δεν είναι θέμα πλέον εμπιστοσύνη, είναι θέμα γνώσης. Γνωρίζουμε τώρα ποιος είναι ο κύριος Πολάκης. Σας έφερα ένα δείγμα. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κύριος Καραμαλής. Δεν το γνωρίζουμε, είδαμε τα πεπραγμένα. Δεν μπορεί να έρχεται και να λέει «Δεν γνώριζα», ενώ αποδεικνύεται το αντίστροφο. Με γνώση πάμε τώρα. Με γνώση, δεν έχει εδώ «Δεν γνωρίζουμε». Άρα δεν είναι θέμα μόνο εμπιστοσύνης, πίστης δηλαδή. Είναι θέμα καθαρά νόησης. Δηλαδή, ποιος λογικός άνθρωπος θα μπορέσει να στηριχτεί πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, να διαχειριστεί αυτός ο άνθρωπος καταστάσεις τώρα που θα έχει με το σύνολο των πολιτών. Δηλαδή, να συμβαίνει κάτι πολύ χοντρό και να έχεις κάποιον ο οποίος είναι ίξης αφήξης ή κάποιος που να θέλει να μην δεχθεί καμία ευθύνη. Γιατί κύριε Θεοδωροπούλου, κανονικά, αν ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από μια ασυλία βουλευτική, την επόμενη μέρα όχι μόνο θα είχαν παραιτηθεί από τη θέση του Υπουργού, αλλά θα είχαν παραιτηθεί από βουλευτές και θα είχαν ζητήσει από μόνοι τους να πάνε στη δικαιοσύνη. Και όχι να ρίχνουν τώρα, αφήσουμε το λίγο τον κύριο Πολάκη, να πιάσουμε λίγο από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Καραμαλής, να ρίχνει τώρα τον παλάκι στους πολίτες των Σερών. Γιατί ξέρουν εδώ στις Σέρες από που βρίσκομαι εγώ το όνομα Καραμαλή για κάποιους ότι είναι σαν ένα εικόνισμα και θα πρέπει να το ψηφίσουμε ασχέτως αν έχουν κάνει καλό ή κακό για τη χώρα, αλλά το ψηφίζουμε ως όνομα. Και ρίχνει τον παλάκι λοιπόν πάλι πίσω για την υποψηφιότητά του. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι πρέπει να τα δώσουν αυτοί τέλος. Δεν μπορεί να διονύζονται. Πεθαίνουν άνθρωποι. Πεθαίνουν άνθρωποι γιατί στις θέσεις αυτές που μπαίνουν, που είναι πάρα πολύ βασικές αυτές οι θέσεις, κύριε Θεοδωροπούλου, πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι που να έχουν αρετή, να έχουν ανδρεία, να μην υποκύπτουν σε πιέσεις μεγάλων επιχειρηματικών, να το πω έτσι, και άλλων που είναι κρατικοδίαιτοι εταιριών που έρχονται τώρα και ζητάνε ιδιωτικοποίησης και πιέζουν και όλη η ιδιωτικοποίηση τελικά σε αυτή τη χώρα δεν οδήγησε πουθενά και δεν βοηθήθηκε στο χρέος πουθενά. Και αυτά μπορεί να αποδειχθούν, κύριε Θεοδωροπούλου, ότι δεν βοήθησε πουθενά. Απλά ξεπούλησαν στην κυριολεξία τόσο πλούτο δημόσιο με μία ευκολία, γιατί δεν νιώθουν αυτοί πραγματικά, δεν αγαπούν την πατρίδα τους. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι Έλληνες πολίτες, ότι δεν αγαπούν την πατρίδα αυτή. Το μόνο που αγαπούν, κυρία Θεοδωροπούλου, είναι η κομματική τους ταυτότητα. Τίποτε παραπάνω. Το κόμμα τους. Να υπάρχει να είναι στην κυβέρνηση και να έχουν 5-10 φίλους και να υπογράφουν πέρα δόθε και να τρώνε σαν τροκτικά τη δημόσια περιουσία. Αυτό τους νοιάζει και αυτό αποδεικνύεται με πολλούς τρόπους. Αν τώρα ο Έλληνας δεν το καταλάβει ακόμη και αυτή την ίστατη στιγμή, δεν έχω άλλα λόγια εγώ προσωπικά να πω κάτι επιπλέον. Πρέπει να καταλάβει τι είναι δημοκρατία. Να πάρει θέση, να στηθεί απέναντί τους, χωρίς φόβο, να ξέρει πολύ καλά ο πολίτης
ότι αν αυτοί εκλείψουν, δεν θα συμβεί και κάτι πολύ τραγικό. Δεν θα πέσει ουρανός στο κεφάλι μας. Και την άλλη μέρα θα δουλεύει το δημόσιο, γιατί δουλεύει το δημόσιο, οι δομές του και όλα κανονικά. Απλά οι εντολές πρέπει να αλλάξουν, κυρία Θεοδωροπούλου. Και οι εντολές πρέπει να δοθούν από ανθρώπους για ανθρώπους. Γιατί τώρα μας κυβερνούν υπάνθρωποι. Μάλιστα. Κυρία Εφρεμίδου, να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Θεοδωροπούλου, που δίνετε το βήμα να ακουστούν πράγματα που ίσως οι πολίτες να μην τα... Όχι ίσως, είμαι σίγουρη ότι πολλά από αυτά δεν τα έχουν ακούσει ή δεν τα έχουν δει με αυτό το μάτι. Σας ευχαριστώ σίγουρα. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Φίλες και φίλοι, να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα, που έχει να κάνει με την Τρενοσέ. Σκάνδαλο η Τρενοσέ, βοήθησε στο δημόσιο χρέος, υπήρχε και μνημονιακή δέσμευση να πουληθεί ο ΣΕ. Είδαμε μία φούσκα της Τρενοσέ περίπου 15 δις, άλλοι λένε 20 δις, άλλοι λένε 25 δις. Ακόμα δεν ξέρουμε το τελικό ποσό, τι έχουμε πληρώσει για την Τρενοσέ. Να καλωσορίσουμε όμως την καλεσμένη μας, την κυρία Μαρία Ντάσιου. Κυρία Ντάσιου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Κυρία Ντάσιου, Τρενοσέ. ΟΣΕ, Τρενοσέ, Εργοσέ, Hellenic Train. Τέσσερις εταιρείες. ΓΕΟΣΕ. ΓΕΟΣΕ, έχουμε και ΓΕΟΣΕ, δεν το διέφυγε. Βεβαίως. Έχουμε μπόλικα σε ΟΣΕ. Ό,τι έχουμε, κόβουμε. Κόβουμε, φτιάχνουμε μια εταιρεία. Το θέμα είναι ποιος θα πληρώνει και ποιος θα έχει πληρώσει. Και τι ποσά έχουμε πληρώσει. Και τι έχουμε στο τέλος. Το Με τι έχουμε καταλήξει. Ο λόγος που κόβεται μια εταιρεία και κομματιάζεται σε τόσα κομμάτια. Ποιος είναι, είναι ο και λόγος. Τα κόμματα, βέβαια, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιος ήταν ο αρχικός λόγος να κομματιαστεί ο ΣΕ. Δεν μας έκανε ολόκληρος. Ο αρχικός λόγος για να κομματιαστεί ο ΣΕ ήταν για να φτάσουμε στην στιγμή που θα ξεπουλιόταν ο ΣΕ, ο Ήτρεων ΣΕ μάλλον. Και ας το πάρουμε Μιλάμε λίγο τώρα για, για το κομμάτι που πουλήθηκε και μετονομάστηκε σε Hellenic Train, αυτό. Το εμπορικό κομμάτι. Ακριβώς, γνωστή τώρα Hellenic Train. Ήτρεων ΣΕ που ήταν ναι, το εμπορικό κομμάτι, αυτό που έχει να κάνει με όλα τα έσοδα, με όλες τις μεταφορές, στην ουσία με όλο το χρήμα που κινείται. Γιατί ο ΣΕ, αυτό που έχει μείνει στο κράτος και στην ουσία ο ΣΕ είναι που έχει και όλα αυτά τα χρέη τα οποία διαγράφονται, ξαναδιαγράφονται και τελικά γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι χρημάτων γύρω από τον ΟΣΕ, δεν έχει έσοδα άλλα γιατί είναι το σιδηροδρομικό δίκτυο και η υποδομή όλη στην ουσία που έχει μείνει από τη διάσπαση που έγινε το 2005. Τότε πώς είναι κερδοφόρα μια εταιρεία αφού δεν έχει έσοδα, πώς είναι δυνατόν, έτσι όπως χωρίστηκε, δεν θα δημιουργεί χρέη. Δεν μπορεί να είναι, είναι κρατική υποδομή. Εδώ για να το ξεχωρίσουμε και βλέπουμε ότι τελικά υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές σε αυτά που μπορούν να πουληθούν, γιατί όλος ο ΣΕ, εάν δεν χωριζόταν, και το εμπορικό του κομμάτι και οι μεταφορές και τα πάντα δεν θα μπορούσε να ξεπουληθεί, να ιδιωτικοποιηθεί. Γιατί δεν θα δεχόταν κάποιος... Εθνική υποδομή. Μιλάμε για εθνικές υποδομές οι οποίες πατάνε πάνω σε εθνική γη. Άρα αυτό λοιπόν δεν μπορεί να ξεπουληθεί ολόκληρο. Καλά, αυτό έχουμε δει να το ξεπουλάνε. Έχουμε δει να ξεπουλάνε δρόμους, κομμάτια, δίνουν διόδια. Άρα δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος. Όχι ότι το αμφιβάλλω που το λέτε, αλλά ουσιαστικά δεν είναι... το έχουν ξανακάνει. Έχουν πουλήσει αεροδρόμια, έχουν δώσει γη, λιμάνια. Δηλαδή, γιατί να μην όλο το κάνουν και με τον ΟΣΕ. Παντού είναι όλο το εμπορικό κομμάτι. Όλο. Δηλαδή, όλη η χρήση, αυτή η οποία δίνεται είτε για 40 χρόνια όπως είναι οι δρόμοι, είτε για 30, είτε τα αεροδρόμια πάλι για 40-50 συν άλλα 50, ανάλογα με τη συμφωνία που έχουν κάνει, που στην ουσία για μας δεν ανήκουν σε μας. Γιατί από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε έσοδα και δεν τα χρησιμοποιεί το κράτος για να έχει έσοδα η ίδια η χώρα και το ίδιο το κράτος, είναι σαν να έχουν ξεπουληθεί, να έχουν φύγει από τα χέρια μας. Όχι Εδώ σαν, όμως έχουν βλέπουμε φύγει. Στον ΟΣΕ, βλέπουμε στον ΟΣΕ ότι το δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, οι ράγες, οι υποδομές, τα κτίρια και όλη η υποδομή που υπάρχει, παραμένει στον ΟΣΕ. Η Τρένοσε παίρνει το εμπορικό κομμάτι, τα βαγόνια δηλαδή, αυτά που κινούνται πάνω στις ράγες. Και κόβουν σήμερα εισιτήρια. Έχει ονομαστεί.
Hellenic Train, που κόβουν εισιτήρια, που κόβουν όχι μόνο εισιτήρια επιβατών, κόβουν και εμπορικά εισιτήρια. Σωστή. Για εμπορεύματα, για τις μεταφορές όλες. Άρα μιλάμε για καθαρά το εισπρακτικό κομμάτι. Δηλαδή σε εμάς μένει το, αυτό που πρέπει να πληρώνουμε για να φτιάχνουμε και να οργανώνουμε το δίκτυο ώστε να είναι λειτουργικό. Και στην εταιρεία που έχουμε ξεπουλήσει τις υποδομές μας, τις γραμμές μας και όλο το εμπορικό κομμάτι, μένουν τα έσοδα. Για να καταλάβουμε όλοι. Λοιπόν, είχαμε ένα χρέος στον ΟΣΕ, να το πάρουμε από εκεί, μία εταιρεία. Υπήρχε ένα χρέος. Αυτό που έχω βρει, να το σιγουρέψουμε, είναι περίπου στα 15 δις. Mm-hmm. Άλλοι Σωστά. μιλάνε και για 20, άλλοι μιλάνε και για 25. Θα πάρουμε το ελάχιστο. 15 δις. Χρωστάγαμε. Χρωστούσε ο ΟΣΕ. Έτσι δεν είναι? Ο ΟΣΕ είχε χρέη από δανεισμούς για να μπορέσει να φτιάξει τις υποδομές. Αυτό μέχρι το 2005 μιλάμε τώρα, έτσι, γιατί αυτό το ορόσημο που δίνεται είναι σε αυτή την περίοδο. Ωραία. Γιατί το 2005 δημιουργείται η θυγατρική του ΟΣΕ, η Τρένοσέ. Αρχίζει να κομματιάζεται λοιπόν, σιγά σιγά. Είχε δημιουργηθεί και η ΕργοΣΕ, η ΓΕΟΣΕ, που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα και με άλλα κομμάτια του έργου. Εντάξει, αλλά είναι το, ουσιαστικά δημόσια διαχείριση. Μας ενδιαφέρει. Δημόσια διαχείριση, ναι. Όμως και αυτές, εκείνο το διάστημα. Για ένα χρόνο περίπου, 1,5 χρόνο περίπου, γιατί μετά αποσχίστηκε τελείως. Αυτό υπήρχε που θέλω... πάλι, ήταν στη δημόσια διαχείριση, αλλά αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ, άρα άρχισε σιγά σιγά να απομακρύνεται και από τον ίδιο τον ΟΣΕ, που για μας, κυρία Θεοδωροπούλου, και θεωρώ για όλους τους πολίτες, ήταν ένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που κινούμαστε με τα τρένα της Τρένοσε, άσχετα αν την ονόμασαν έτσι, και στο σιδηροδρομικό μας δίκτυο, για μας ήταν ένα. Βλέπουμε τώρα που ξετυλίγουμε το κομμάτι, ότι δεν ήταν τελικά έτσι. Γιατί δημιουργούν ήδη... Τρένοσε. Ναι. Ναι, ότι είχε ήδη χωριστεί σε κομμάτια από το 2005. Ακριβώς. Από το 2005. Γίνεται λοιπόν μια εταιρεία, η Τρένοσε, με μηδέν χρέη. Ξεκινάει μια καινούργια εταιρεία εντελώς. Η Τρένοσε που έχει να κάνει με τις εισπράξεις, είπαμε, και με όλο την κυκλοφορία του δικτύου και των μεταφορών γενικά. Τα χρέη τα προηγούμενα παραμένουν και απλά δημιουργήσαμε μια καινούργια εταιρεία στον ΟΣΕ. Άρα ουσιαστικά χρωστάει ένα κομμάτι της εταιρείας, γιατί είναι ένας όμιλος ας πούμε. Ένα κομμάτι της εταιρείας συνεχίζει να χρωστάει. Συνεχίζει να έχει χρέη, ναι, ναι. Είναι, mm-hmm. Να έχει χρέη από διάφορους, από δανεισμούς, χρέη. Τώρα το δημόσιο, χρωστάει στο δημόσιο, τώρα και αυτό είναι λίγο παράλογο. Είναι λίγο. Αλλά εδώ μας, δεν είναι μόνο το παράλογο, μας δείχνει ότι αυτοί που διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια από το 1970 που δημιουργήθηκε με την σημερινή του μορφή η ΟΣΕ, δεν έκαναν καθόλου καλή διαχείριση. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, κυρία Ντάσιο, είναι το δημόσιο που χρωστάει. Λέτε το δημόσιο χρωστάει στο δημόσιο. Είχε δανειστεί από το δημόσιο, δηλαδή η διοίκηση δάνεισε τον ΟΣΕ και χρώσταγε γι' αυτό στο δημόσιο. Με εγγύηση του δημοσίου, ο ΟΣΕ για να μπορέσει να φτιάξει το δίκτυο και τις υποδομές. Τις υποδομές όλες. Ναι, έπαιρνε δάνεια με τις εγγύησεις του δημοσίου από διάφορες, από προγράμματα τα οποία βγαίνανε για την στήριξή του. Αυτά, κυρία Αυτές που δεν έφτιαξε όμως. Δηλαδή, εκείνη το τραγικό. Και δανείστηκα και χρωστάω 15 δις και δεν τα έφτιαξα. Και δεν έχω καθόλου κανένα δίκτυο. Γιατί αν προχωρήσουμε λίγο και πραγματικά εδώ ήθελα να πω ότι αυτά πραγματικά πολύ θέλω να τα ελέγξουμε και αυτά θα γίνουν μόνο με την Έλληνο Συνέλευσης. Αλλά ας το προχωρήσουμε λίγο τώρα να δούμε ότι ενώ τελικά δεν είχαμε, το δίκτυο ήταν αυτό που ήταν με τις υποδομές που είχε τέλος πάντων, βλέπουμε να δημιουργείται η Τρένοσε με μηδέν χρέη, να πηγαίνει μέσα σε 2 χρόνια να ξεκινάει να δημιουργούνται χρέη από την Τρένοσε προς τον ΟΣΕ. Δηλαδή, στην πενταετία θα πω τώρα, γιατί χρωστούσε για τη διαχείριση του δικτύου, δεν πλήρωνε η Τρένοσε τον ΟΣΕ,
για το υλικό που χρησιμοποιούσε ή για διάφορες άλλες εργασίες που δηλαδή χρειαζόταν. Ουσιαστικά, κυρία Ντάσου, για να καταλάβω, ενώ χρωστούσε συνολικά ως στο δημόσιο τα 15 δις, μετά αποφασίσαμε να χωρίσουμε αυτό τον όμιλο, το κάναμε ένα όμιλο εταιριών, τον ΟΣΕ, και χρωστάει τώρα η μία εταιρεία του ομίλου στην άλλη. Δεν χρωστάει μόνο στο δημόσιο, χρωστάνε και μεταξύ τους. Ακριβώς. Εξαιρετικά. Και το εμπορικό κομμάτι χρωστάει. Δηλαδή, αυτό είναι το χειρότερο. Σαν να, έχουμε ένα εργοστάσιο, εμείς παράγουμε μονοπόλιο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μονοπόλιο τώρα. Δεν μιλάμε για μία επιχείρηση η οποία υπάρχει και μια άλλη, η οποία, με την οποία υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει άλλη γραμμή. Μιλάμε για μονοπόλιο είναι η Τρένοσε τα τελευταία χρόνια. Και πριν, αλλά τώρα επειδή έχει μιλάμε πάντα για την Τρένοσε. Ήτανε. Ναι, δεν υπήρχε άλλος ανταγωνιστής. Είναι μονοπόλιο οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό είναι πραγματικά για μελέτη στην Ελλάδα. Πώς τα μονοπόλια της Ελλάδος μπορεί να πέφτουν έξω, χωρίς ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει καμία άλλη εταιρεία και παρόλα αυτά οι διοικήσεις, οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, καταφέρουν να τα ρίξουν έξω. Δηλαδή, πραγματικά είναι για μελέτη. Είναι για μελέτη και είναι και για έλεγχο. Εννοείται. Αυτό τον έλεγχο που πρέπει να γίνει. Και αυτός ο έλεγχος θα γίνει, όπως είπαμε, υπό την διοίκηση της Έλληνων Συνέλευσης. Γι' αυτό κάνουν τόσο μεγάλο πόλεμο στην Έλληνο Συνέλευση τόσα χρόνια, για να μην μάθει ο κόσμος όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς τα πολλά από αυτά τα έμαθε με πολύ τραγικό τρόπο. Δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι το μάθαμε με πολύ τραγικό τρόπο και αρχίσαμε και τραβάμε την κουρτίνα πίσω από τον μπροστά από τον ΟΣΕ, να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Ακριβώς. Αλλά βλέπουμε τελικά λοιπόν, γιατί θέλω λίγο να δούμε κάτι, να δούμε ότι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι πώς αποδεικνύεται όμως στο κομμάτι του ότι έχουμε μια εταιρεία, το εμπορικό χρεώνεται μέσα σε μια πενταετία, και αυτά είναι από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου, όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει, βλέπουμε να ανεβαίνει το χρέος γύρω στα 800 δις μεταξύ τους, έτσι, δηλαδή έχουμε μέσα 800 εκατομμύρια λέτε, όχι 800 δις. 800 εκατομμύρια, συγγνώμη. Ένα χρέος, τέλος πάντων, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. 800 εκατομμύρια. Και αυτό είναι ο λόγος, η αιτιολογία μάλλον, που με την εισβολή μας στα μνημόνια, με την εισαγωγή μας στα μνημόνια, γίνεται και προαπαιτούμενο να περάσει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ και ο Τρένοσε. Και η Τρένοσε. Άρα υπάρχει μια μεθόδευση, όμως, λέτε. Δεν είναι τυχαίο. Βέβαια υπάρχει μεθόδευση. Φυσικά υπάρχει μεθόδευση, ξεκάθαρη. Γιατί κάποια στιγμή, εκείνη την περίοδο από το 2011 μέχρι το 2015, η Τρένοσε μάλλον, δεν είναι μια εταιρεία, γιατί τώρα μας λένε ότι στέλνουμε όλες τις ζημιογόνες εταιρείες, σωστά. Αυτό θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε στην Ελλάδα για να μην είναι ζημιές και να ανθίσουν οι Τι θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε στην Ελλάδα τις ζημιογόνες. Έτσι μας έχουν πει. Έτσι λένε, αλλά ουσιαστικά η πράξη και αυτό που συμβαίνει, κυρία Ντάσιου, δείχνει ότι αν έχουμε μία επιχείρηση, κρατάμε εμείς αδημόσιο το χρέος, δίνουμε το κέρδος, την κερδοφορία, τις πάμε σε εταιρείες, δίνουμε το εμπορικό κομμάτι σε μία εταιρεία και ουσιαστικά εμείς μένουμε στο δημόσιο με το χρέος. Και συνεχίζουμε και πληρώνουμε υποδομές για μία εταιρεία. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Βέβαια. Μα αν θυμηθεί κάποιος, γιατί εγώ το άκουγα πολύ εκείνη την περίοδο, ότι η Τρένοσε και δεν πάει καλά και δεν μπορεί να προχωρήσει, να γίνει αναβάθμιση των υποδομών, να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και δεν είναι κερδοφόρα. Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι αν δει κάποιος τους ισολογισμούς της εταιρείας, ότι η Τρένοσε, ειδικά εκείνη την περίοδο μετά το 2011 μέχρι το 2015, ήταν κερδοφόρα εταιρεία. Τα κέρδη της ανέβηκαν το 2014, ήταν στο 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου. Με εκείνο το δίκτυο. Και εν μέσω μνημονίου, μου λέτε τώρα. Εν μέσω μνημονίου, βεβαίως. Μία εταιρεία η οποία είχε κέρδη, βέβαια γίνανε πολλές αλλαγές και τελικά μιλάμε για ένα κομμάτι δικτύου το οποίο λειτουργούσε σε πληρότητα να είναι μόνο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σύν τους προαστιακούς που είναι
στην Αθήνα ή Λάρισα ή σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα μιλάμε για μείωση του δικτύου, που αυτό ναι. ήταν, έφερε και κάποια κέρδη, γιατί δεν είχαν τις ζημιογόνες γραμμές, οι οποίες μέχρι τότε δεν τις λειτουργήσαν οι ίδιοι. Γιατί αν θα πάμε να δούμε ότι έχοντας μία υποδομή σιδηροδρομική στη χώρα σωστή, θα μπορούσε να έχει υπερκέρδη, όχι να είναι απλά μία εταιρεία που θα βγάζει τα έξοδά της, να έχει κέρδη για το δημόσιο, κυρία Θεοδωροπούλου. Εδώ, κυρία Ντάσκα, εσείς μας λέτε ότι ουσιαστικά, γιατί εγώ θα επαναλάβω αυτό που μου είπατε πριν, ότι ουσιαστικά πήραν ένα νοσέ που έστω το 2014 είχε κάποια έσοδα και δημιούργησαν χρέη. Δηλαδή, βρήκαν τον τρόπο ένα μονοπόλιο να το σπάσουν και να δημιουργήσουν χρέη. Εγώ αυτή την πολιτική βλέπω. Σαν πολίτης βλέπω αυτή την πολιτική. Μα ακριβώς αυτό είναι. Όταν πουλήθηκε, γιατί αυτό το θυμόμαστε όλοι και έχουν φωνάξει πάρα πολλοί πολίτες, όταν πουλήθηκε το 2017 στην Ιταλική εταιρεία και τώρα μετονομάστηκε Hellenic Train, για 45 εκατομμύρια ευρώ μόνο, και μιλάμε για 45 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, για που μας έχει κοστίσει δισεκατομμύρια. Μιλάμε για δισεκατομμύρια και για πάνω από 20 χρήματα. Δισεκατομμύρια. Και παραπάνω, γιατί, κυρία Θεοδωροπούλου, και τώρα το 2022, τον 27 Δεκεμβρίου του 2022, βγήκε μια απόφαση, βγάλανε μια απόφαση, όχι βγήκε, δεν βγήκε μόνη της, όπου διαγράφονται στο νοσέ τώρα, όπου αυτά ήταν όλα μαζί, στην ουσία, άλλα 10 δισεκατομμύρια, 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Εκεί μέσα στις εορτές που κανείς δεν πρόσεχε, που δεν πήρε χαμπάρι, τι έγινε. Πάνω σε αυτό που λέτε. Και μίου πέρασε σε φέτο. Πάνω σε αυτό που λέτε, υπάρχουν καταγγελίες από διοικήσεις του ΟΣΕ που λένε ότι ουσιαστικά έβαζαν μπροστά τον ΟΣΕ να παίρνουν δάνεια οι κυβερνήσεις και ποτέ τα χρήματα δεν έπεφταν στον ΟΣΕ. Ουσιαστικά βάλαν τον ΟΣΕ να χρωστάει και τα χρήματα δεν ξέρουμε πού πήγανε. Αυτό είναι που το ακούμε από πολλούς, το μεταφέρετε εσείς τώρα ως μία είδηση που έρχεται από διοικήσεις. Και δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν γίνεται στην πατρίδα μας να υπάρχουν διοικήσεις, αλλά και οποιοδήποτε που να λέει ότι δεν ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα. Η γραμμή του χρήματος δεν χάνεται ποτέ. Αν θες να ψάξεις, κύριε Αντάσιου, δεν χάνεται. Αν δεν θες να ψάξεις, χάνεται. Και αν θες να τις σβήσεις κιόλας, πολύ εύκολα. Ήρθε η ώρα όμως να ψάξουμε, δηλαδή πραγματικά δεν πάει άλλο όλη αυτή η αδράνεια που μας είχαν ρίξει ως πολίτες και πραγματικά με την Ελλήνων Συνέλευσης σήμερα βλέπουμε ότι ενεργοποιείται ο πολίτης και ήρθε η ώρα να ενεργοποιηθούμε για να κάνουμε πρώτα απ' όλα αυτόν τον έλεγχο. Δηλαδή πριν να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της χώρας, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να αναλάβουμε τη διοίκηση της χώρας μας εμείς οι ίδιοι πολίτες. Γιατί θέλουμε να ελέγξουμε. Αν δεν θέλουν αυτοί οι οποίοι ήταν σε διοικήσεις, είναι σε κόμματα ή οπουδήποτε αλλού και μιλάμε για αυτούς που έχουν τις διοικητικές θέσεις, ας μη θέλουν. Θέλουμε εμείς οι πολίτες τώρα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή ο πολιτικός φορέας της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ο μόνος ο οποίος έχει, και αυτό έχει καταγραφεί και είναι καταγεγραμμένο και στις προγραμματικές δηλώσεις, ως προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει η λειτουργία του κράτους με την εγκαθίδρυση του πλούτου μας, να γίνει πρώτο ο έλεγχος. Να δούμε τι έχουν κάνει και ποιοι το έχουν κάνει. Δεν έγιναν από μόνο τους όλα αυτά. Και να δούμε τελικά... σίγουρα. Υπήρχε λόγος όλη αυτή η απαξίωση. Γιατί τώρα... Εκτός από το οικονομικό κομμάτι που μιλάμε για τεράστια χρέη, που όλα αυτά είναι με εγγύηση του δημοσίου. Άρα μετέχει... Γιατί το δημοσίου είμαστε εμείς. Εσείς λέτε ότι ουσιαστικά το χρέος του ΟΣΕ μετέχει και στο δημόσιο χρέος και έχει και ένα μερίδιο για την υπογραφή των μνημονίων. Δηλαδή όλα αυτά που ισχυρίζονται ότι χρωστάει ο ΟΣΕ και θα δούμε, θα ελέγξουμε τι ακριβώς έχει γίνει, περνάει μέσα στο δημόσιο χρέος. Είναι ένα κομμάτι. Μιλάμε για 25 δις. Φυσικά. Δεν, όταν ακούμε διαγράφονται,
Δηλαδή, πώς διαγράφονται. Διαγράφονται από την εταιρεία, δεν σβήνονται σαν χρέη. Ακριβώς. Αυτά πέρχονται στο δημόσιο χρέος και φορτώνουν το δημόσιο χρέος, το οποίο είναι κατά κεφαλήν στον καθέναν μας. Άρα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Κυρία Ντάσιου, μου είπατε πριν ότι τώρα, το Δεκέμβρη, έκαναν άλλη μία διαγραφή 10 δις. Ακριβώς. 10,5 δισεκατομμύρια. Δεν έχω το ΦΕΚ μπροστά μου τώρα. Είναι το 27 Δεκεμβρίου του 2022. Άρα ουσιαστικά αύξησαν, για να το καταλαβαίνουμε και εμείς και οι τηλεθεατές, ουσιαστικά όταν λένε ότι διαγράφουμε από τον ΟΣΕ 10 δις, ουσιαστικά αυξάνουμε το δημόσιο χρέος 10 δις. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι σαν πολίτες. Φυσικά, αν και ο ΟΣΕ δημόσιος είναι, έτσι δηλαδή και το χρέος που είχε, πάλι σε εμάς ήταν. Αφού είναι δημόσιο αγαθό. Είναι δημόσια. Αλλά το παίρνουν από εκεί χωρίς καμία υποχρέωση να το ξεπληρώσει σαν εταιρεία και πλέον παγιώνεται ως υποχρέωση όλων μας, του δημοσίου. Όλων. Ακριβώς. Αυτό θέλω να δούμε. Μάλιστα. Αυτό πώς λύνεται την επόμενη μέρα. Γιατί ουσιαστικά αυτό που μας λέτε είναι ότι θα φορτωθούμε κι άλλα. Γιατί ο ΣΕ, όταν κρατάει το δημόσιο μόνο τις υποδομές, άρα την υποχρέωση να αναπτύξει τις υποδομές, κρατάει μόνο τα χρέη. Γιατί θα δημιουργηθούν και άλλα χρέη, δεν έχει εμπορικό κομμάτι, παρά μόνο αυτό που δημιουργεί, αυτό που οφείλει να πληρώσει η Hellenic Train στον ΟΣΕ. Έτσι δεν είναι. Ναι, τα υπόλοιπα όμως είναι με κρατικές επιχορηγήσεις. Και κρατικές επιχορηγήσεις έχει ακόμα και η Hellenic Train, 50 εκατομμύρια το χρόνο. Ακρατική επιχορήγηση για να μπορεί να λειτουργεί. Άρα συνεχίζουμε να δίνουμε. Δώσαμε και 45. Είχε κέρδη, ήταν κερδοφόρα, δεν ήταν ζημιογόνα επιχείρηση. Τη δίνουμε για 45 και κάθε χρόνο την επιχορηγούμε και με 50 εκατομμύρια για να μπορεί να λειτουργεί. Μάλιστα. Και άρα γιατί την πουλήσαμε. Πρέπει να έχουμε δίκτυο. Δεν καταλαβαίνω το λόγο και εγώ και ο κάθε πολίτης. Ποιος ο λόγος να πουλήσεις κάτι σε ένα ποσό που θα δίνεις παραπάνω για την επιδότηση. Γιατί δεν το κρατάγαμε δημόσιο. Γιατί ο στόχος τους δεν έχει να κάνει με εμάς τους πολίτες, άρα δηλαδή, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει ο πολίτης. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να το χωρέσει η νόησή του. Πώς γίνεται λογικά κάποιοι που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή τον πλούτο των πολιτών, των ανθρώπων στους οποίους ανήκει το κράτος και είναι το κράτος, να λειτουργούν εναντίον του στην ουσία. Να μην του αφήνουν κανένα έσοδο ως κράτος να έχει, το οποίο να παράγει, να μην υπάρχει δηλαδή παραγωγή. Και το βλέπουμε όχι μόνο στην Τρενοσέ, το βλέπουμε σε όλες τις επιχειρήσεις. Το βλέπουμε στην ενέργεια, το βλέπουμε τώρα στο νερό, το έχουμε δει στα αεροδρόμια, το βλέπουμε στους δρόμους. Άρα στην ουσία υπάρχει μόνο ένα χρέος να χρεώνεται ο πολίτης και οι πολίτες στο σύνολό τους. Και κάποιοι να είναι αυτοί οι κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, εταιρείες, οι οποίες έρχονται ως επενδυτές και τελικά εισπράττουν και επιχορηγήσεις. Ακούγεται παράλογα, αλλά έτσι είναι. Το ζούμε. Το ζούμε και πρέπει να το σταματήσουμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το κάνουμε ως διαπίστωση, πρέπει να το σταματήσουμε. Πώς? Και πρέπει τώρα να το σταματήσουμε. Το πώς είναι μόνο στην ένωσή μας και η ένωσή μας συμβαίνει μόνο με την Ελλήνων Συνέλευση και θα το πω για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες. Για πρώτη φορά γίνεται μία ένωση η οποία δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει δόγμα. Άρα ενωνόμαστε μόνο σε αυτά που μας ενώνουν και αυτό που μας ενώνει είναι ο ελληνισμός και η πατρίδα μας. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τον πλούτο. Η Ελλήνων Συνέλευση φέρει όλα τα εχέγγυα και όλο τον πλούτο, ο οποίος έχει ένα μέρος του εχέγγυα καθιδρυθεί ήδη από τον πρόεδρό μας και το βλέπουμε στους προϋπολογισμούς, σε κάθε προϋπολογισμό μετά το 2015. Αλλά φυσικά έχουν εμφανιστεί και έχουν γίνει και όλες οι νόμιμες κινήσεις, ώστε και από τους καταπιστευματικούς μας λογαριασμούς να υπάρχει ένα ποσό, ηλικιώδες θα λέγαμε σήμερα, για να ξεκινήσουμε όλη την ανάπτυξη της πατρίδας μας, των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, που, κυρία Θεοδωροπούλου, είναι για να κάνουμε όλα αυτά
που και προχτές ο κύριος Μητσοτάκης, ακούγοντας για λίγο τη συνέντευξή του που έδωσε στον κύριο Θοδωράκη, που ήταν στο πρώην ποτάμι, μίλησε και είπε ότι θέλει να τα κάνει. Δεν μας είπε μόνο πώς θα τα κάνει. Δηλαδή ότι θέλει και είπε ότι χρειάζεται να έχουμε σιδηρόδρομο που να ξεκινάει από το λιμάνι, να συνδέεται με την Ευρώπη για να μπορούμε να έχουμε εισαγωγές, να γίνεται εμπορική διακίνηση και να υπάρχουν περισσότερα έσοδα. Αλλά όχι για μας, δηλαδή για την Hellenic Train, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αφού η Hellenic Train έχει σήμερα τα τρένα μας. Άρα εμείς στην ουσία... έχουμε πάλι μόνο το δίκτυο, τίποτα άλλο. Τίποτα, εμείς τώρα να επενδύσουμε, θα πληρώσουμε παραπάνω για να μπορεί να κινείται η Hellenic Train. Και κάθε εταιρεία που θα μπορούσε βέβαια να πάρει μέρος σε αυτό το εμπορικό κομμάτι, γιατί ουσιαστικά έτσι όπως έχει δομηθεί δεν αποκλείει και μια άλλη εταιρεία να θέλει να κινηθεί πάνω στο δίκτυο. Όχι, αυτός είναι ο στόχος και είναι και προαπαιτούμενο από την Ευρώπη να υπάρχουν περισσότερες εταιρείες μεταφοράς. Αυτά λοιπόν τώρα που μας τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης για να χρυσώσει το χάπι όλων εμάς και όλων των πολιτών που είναι τόσο θυμωμένοι με αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα του 2023, όλα αυτά λοιπόν η Ελλήνων Συνέλευσης από το 2015 τα έχει καταγράψει, τα έχει υπογράψει και τα έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο, έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου ως δεσμεύσεις. Γιατί και ο πλούτος που είναι δεσμευμένος είναι γι' αυτό το λόγο, για να συμβούν αυτά τα έργα. Και την επόμενη μέρα η Ελλάδα να είναι ένα εργοτάξιο που πραγματικά θα μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης και για την ένωσή της με το εμπορικό κομμάτι όλης της Ευρώπης, αλλά όχι μόνο, γιατί είμαστε ένα διακομματιστικό κέντρο αυτή τη στιγμή που ενώνει Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Όλα αυτά λοιπόν και τα λιμάνια μας θα είναι στα χέρια τα δικά μας και όλα θα είναι στα χέρια τα δικά μας, γιατί από τη στιγμή που έχεις πλούτο, από δεν τη στιγμή που έχεις τους ανθρώπους που θα τα χειριστούν και θα τα φτιάξουν και από τη στιγμή που έχεις αυτό το σχέδιο όλο για την επανένταξη της Ελλάδας πραγματικά στην πραγματική της μορφή και των Ελλήνων να πάρουν τη θέση που τους ανήκει έχοντας πλούτο και έχοντας μία δραστηριότητα που αυτό είναι ο Έλληνας, είναι ενεργός, είναι παντού ενεργός όπου πηγαίνει διαπρέπει. Τώρα ήρθε η ώρα να διαπρέψει και μέσα στη χώρα, μέσα στην πατρίδα, μέσα στην Ελλάδα. Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν είναι η ένωση. Δεν έχουμε κάτι άλλο να χωρίσουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενωθούμε για να πάψουν να μας κοροϊδεύουν, να μας εμπέζουν, να χρησιμοποιούν το πλούτο μας. Και έχει αποδειχτεί όλο ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν χρησιμοποιήσει από τον πλούτο μας, από τα παγκόσμια ταμεία και να φτιάξουν υποδομές στη χώρα. Και παλαιότερα έχω φέρει και τα αποδεικτικά στοιχεία, τα ΦΕΚ σε άλλες εκπομπές για το δίκτυο της ίδρυψης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και όχι μόνο που έχουν γίνει από εκείνα τα χρήματα. Αλλά δεν το είχαμε μάθει ποτέ. Σήμερα το ξέρουμε. Το ξέρουμε γιατί ήρθε η μεγάλη αποκάλυψη από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Αρτέμι Σόρα, ο οποίος αυτό ζήτησε μόνο και μας έμαθε και εμάς, θα έλεγα, και το λέω σαν προσωπική μου γνώμη, πραγματικά να ζητάω για το δίκαιο και για όλο, για το όλον, την ένωση όλων των ανθρώπων, που σήμερα είναι πραγματικότητα. Ίσως ενδόμηχα να το ζητούσαμε και να το ζητάμε όλοι, και επειδή το έχω ακούσει και σε συζητήσεις καφενείων, να το ζητάμε όλοι από μέσα μας να μας βγαίνει. Ότι η Ένωσή μας θα μας σώσει. Αυτό λοιπόν σήμερα είναι εγκαθιδρυμένο και γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό και θέλω να καλέσω όλους τους Έλληνες να έρθουν στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, στα νέα γραφεία που ετοιμάζονται αυτή τη στιγμή, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε και να βρούμε την κοινό μας στόχο και την κοινή μας πορεία, κυρία Θεοδωροπούλου. Μάλιστα. Κυρία Ντάσιου, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ήταν η Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε like αν σας άρεσε η εκπομπή και πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν με θέματα της επικαιρότητας στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Καλή συνέχεια σε όλους.